Για τη γενιά τη δική μας, της μεταπολίτευσης στη γενιά, οι ήρωες ήταν στοιχείο της διαπαιδαγώγησής μας, καθώς ένας-ένας ή όλοι μαζί ή πολλοί μαζί μπαίναμε στο κίνημα. Ήταν μια γενιά βέβαια που δεν πίστευε ότι θα βγάλει και αυτή τους δικούς της ήρωες. Και μάλλον καλώς το πίστευε γιατί δεν έβγαλε και πολλούς. Όμως μερικοί ξεχώρισαν. Ένας από τους ανθρώπους που στην καρδιά μας και στη σκέψη μας είναι πάντα ξεχωριστός είναι ο Κώστας ο Κάπος. Νομίζω ότι ο Κάπος με έναν τρόπο υπάρχει και σήμερα ανάμεσά μας, εδώ, παρόν, όχι με κανένα μεταφυσικό τρόπο, αλλά επειδή είναι στην καρδιά μας και τη σκέψη μας. Και είναι στην καρδιά μας και τη σκέψη μας γιατί είναι μια εξέχουσα μορφή του κομμουνιστικού κινήματος που βίωσε όλη την πολυκύμαντη περίοδο του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα της πτώσης εν τέλει της Σοβιετικής Ένωσης, των τραυματικών εμπειριών των κομμουνιστικών κομμάτων στη Δύση. Και τα βίωσε όλα αυτά με έναν τρόπο συγκρουσιακό με όλα τα άλλα εκτός από την κομμουνιστική ιδεολογία. Και αυτό είναι η σημαντικότερη παρακαταθήκη του. Μιλώντας επιγραμματικά θα έλεγα ότι ο Κάπος μπορεί να συγκρούστηκε με το ΚΚΕ αλλά δεν συγκρούστηκε ποτέ με τον κομμουνισμό. Και πιστεύω ακόμα παραπέρα ότι η ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον που έρχεται έχει το γεγονός ότι ο Κάπος έζησε μεν τον επίλογο μιας ιστορικής περίοδου του κομμουνιστικού κινήματος, αλλά έχει σημασία για τον πρόλογο της περίοδου που έρχεται, που θα είναι επίσης ο κομμουνισμός επίκαιρος όσο ποτέ, να επικοινωνούμε διαρκώς με τη σκέψη του και το ήθος του.